πόσο μου αρέσει να μου ζητάτε να μιλήσω για συγκεκριμένες ταινίες και ειδικά όταν αυτές οι ταινίες που ζητάτε συμπίπτουν και με τα δικά μου γούστα. Venom λοιπόν ζητήσατε και Venom θα λάβετε. Μια ταινία αρκετά διασκεδαστική, είναι ό,τι πρέπει για καλοκαιράκι αφού διαρκεί λιγότερο από 2 ώρες και η πλοκή της είναι αρκετά χαλαρή. Γι' αυτό λοιπόν πάρτε το παγωτό σας, πάρτε το αναψυκτικό σας, πάρτε τα σνακ σας, πάρτε το καρπούζι σας που λέει ο λόγος. Σταμάτα μωρέ και πίνασα. Ναι. Τέλος πάντων, πάρτε ό,τι έχετε ρε παιδιά και αράξτε να δούμε τα top 10 λάθη της ταινίας του 2018 Venom. Προσδεθείτε γιατί φύγαμε! Πριν πάμε στα λάθη, παιδιά, να πούμε πως η σειρά Top 10 λάθη γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς σκοπούς και δεν έχει σε καμία περίπτωση σκοπό να μειώσει ή να προσβάλλει την ίδια την ταινία. Και τώρα που το ξεκαθαρίσαμε, πάμε να προχωρήσουμε. Το Venom λοιπόν βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2018 και πρωταγωνιστεί ο πολύ ταλαντούχος ηθοποιός Tom Hardy, ο οποίος στην ουσία έκανε πραγματικότητα την επιθυμία της κόρης του, αφού ο Venom είναι ο αγαπημένος της comic book character. Τέλος όμως τα λόγια, πάμε στο ζουμί. Νούμερο 1. Όπως συνηθίζεται σε αυτή τη σειρά, η ταινία με το καλημέρα δεν μας τα λέει και τόσο καλά. Και δεν ξέρω για εσάς, αλλά σε μένα όταν συμβαίνει αυτό, το μάτι μου αρχίζει και γυαλίζει. Είμαστε λοιπόν στη σκηνή που μεταφέρεται ο μοναδικός επιζώντας από την πρόσκληση του διαστημοπλοίου που μετέφερε τα εξωγήινα δείγματα. Όπως αποκαλύπτεται όμως, η μία γλίτσα που δεν βρίσκουν οι επιστήμονες στα συντρίμια έχει απικήσει μέσα σε αυτόν τον επιζώντα. Οπότε αυτός ξυπνάει, τα κάνει όλα όπα και η γλίτσα μεταφέρεται στην ασιάτισσα νοσοκόμα. Της οποίας αφού επουλώνονται σε fast forward οι πληγές της, μετά την δείχνει η ταινία να περπατάει κανονικότατα. Όμως, λίγα λεπτά μετά, σε μια επόμενη σκηνή, τη βλέπουμε να περπατάει σαν ζόμπι. Ρε παιδιά, αποφασίστε πως θα περπατάτε, δεν μπορώ, μπερδεύομαι! Νούμερο 2. Στο νούμερο 2, παιδιά, είναι η πρώτη φορά που δεν θα βάλουμε ένα λάθος από μια σκηνή, αλλά ολόκληρη τη σκηνή. Βρισκόμαστε στη σκηνή που ο Έντι πάει στις εγκαταστάσεις της Life μαζί με την επιστήμονα για να πάρει ντοκουμέντα και εικόνες που θα ξεσκεπάσουν τον Drake. Όχι αυτόν. Αυτόν. Η εταιρεία Life, όπως η ίδια η ταινία μας λέει, είναι από τις πιο σύγχρονες και από τις πιο πλούσιες εταιρείες παγκοσμίως. Μια τέτοια εταιρεία λοιπόν που πάει στο διάστημα και φέρνει εξωγήινα δείγματα από αυτό δεν έχει λεφτά ή μάλλον δεν σκέφτηκε να βάλει κάμερες μέσα στις εγκαταστάσεις της για να βλέπει αν ένας άσχετος έχει μπει μέσα και κάνει βόλτες. Ρε παιδιά, μας κοροϊδεύετε. Νούμερο 3. Μένουμε στην ίδια σκηνή, όμως πάμε λίγο παρακάτω, όταν όλοι έχουν πάρει χαμπάρι τον Έντι ότι βρίσκεται μέσα στις εγκαταστάσεις. Όμως για να καταλάβουμε το λάθος θα πάμε λίγο πιο πίσω, όταν πήγαν σε αυτές τις εγκαταστάσεις ο Έντι με την επιστήμονα. Και θα δούμε εδώ πως όταν έφτασαν εκεί ήταν κατράμι νύχτα. Όμως λίγα δευτερόλεπτα μετά που κυνηγάνε τον Έντι, είναι μέρα. Να από πού επηρεάστηκε το Far From Home. Όσοι έχουν δει το επεισόδιο, ξέρουν. Νούμερο 4. Συνεχίζουμε την ταινία, όμως τώρα είμαστε στο κυνηγητό μεταξύ Έντι και security της εταιρείας. Σε κάποια στιγμή λοιπόν ο πρωταγωνιστής μας εγκλωβίζεται και βλέπουμε πως αυτοί που βρίσκονται πάνω στα δύο οχήματα τον βλέπουν πεντακάθαρα. Ο Έντι για να τους ξεφύγει σκαρφαλώνει στο δέντρο που είναι ακριβώς μπροστά του. Όμως λίγα λεπτά αργότερα... Where the hell did he go? Οι φύλακες δεν έχουν ιδέα που πήγε. Θεέ, μου δίνεις λεφτά για κάτι. Πού πήγε μωρέ, ποιος είναι, ο Venom είναι. Νούμερο 5. Λίγες ώρες μετά από την εισβολή του Drake στο facility της Life, αλλά την ίδια μέρα, ο Drake που λογικά έχει αλλεργία στις κάμερες, μαθαίνει από τους φύλακες πως η υπεύθυνη για αυτήν την εισβολή είναι η επιστήμονας Dora. Και γι' αυτό το λόγο την ανακρίνει. Την ανακρίνει λοιπόν για να μάθει ποιος μπήκε την προηγούμενη νύχτα στις εγκαταστάσεις του. Ρε μας κοροϊδεύετε, αφού οι φύλακες, τρεις τουλάχιστον από αυτούς τους φύλακες, είδαν πεντακάθαρα τη φάτσα του Έντι. Τι πάθανε, αμνησία. Γεια. Όπα. Τι γεια ρε. Εδώ δεν ήμουν πριν. Α ναι, δεν το θυμόμουν. Είναι κολλητικό. Νούμερο 6. Πάμε λίγο παρακάτω στο σημείο που ο Έντι παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο που τον έχουν βάλει μέσα για εξετάσεις και βλέπουμε πως φεύγοντας
φοράει κανονικά το καφέ τζάκετ του. Λίγο μετά όμως που τον δείχνει να γυρνάει σπίτι του από το νοσοκομείο, το Πουφάν δεν υπάρχει πουθενά. Και μάλιστα δεν το βλέπουμε ποτέ ξανά στην υπόλοιπη ταινία. Πού το πήγες το Πουφάν ρε? Όχι τίποτα άλλο, ήταν και ωραίο. Νούμερο 7. Το νούμερο 7 λοιπόν βρίσκεται στη στιγμή της καταδίωξης του Έντι από την ειδική ομάδα του Drake. Και συγκεκριμένα στην στιγμή που πετάγεται ένα τζιπ από το στενό, που μάλλον Έλληνας θα ήταν ο οδηγός του, και ο Έντι με τη βοήθεια του Venom το αποφεύγει. Όμως ενώ όταν στρίβει βλέπουμε πως ο δρόμος είναι γεμάτο σταματημένα αλλά και διερχόμενα αμάξια, στο αμέσως επόμενο καρέ... ο δρόμος πίσω του είναι άδειος. Νούμερο 8. Μένουμε στην ίδια καταδίωξη, όμως πάμε σε μια επόμενη σκηνή που ο Drake πάλι στρίβει με τη μηχανή σε ένα στενό. Όμως βλέπουμε πως στο πρώτο καρέ όταν στρίβει είναι μόνος του εντελώς, δεν υπάρχει τίποτα πίσω από τη μηχανή. Όμως στο αμέσως επόμενο καρέ, που εάν παρατηρήσετε δεν αλλάζει καν δευτερόλεπτο η ταινία, πίσω του τώρα βρίσκεται ένα τζιπ. Παιδιά, αφήστε το, δεν το έχετε με τις τροφές. Νούμερο 9. Συνεχίζουμε στην ίδια σκηνή, παιδιά, και εδώ θα βάλω δύο λάθη μαζί, γιατί άμα συνεχίσουμε έτσι και τα 10 λάθη θα τα καλύψει μόνο αυτή η καταδίωξη. Το πρώτο λάθος, παιδιά, που είναι και το αγαπημένο μου, βρίσκεται σε αυτό το σημείο της ταινίας, όπου θέλω να προσέξετε πάρα πολύ την δεξιά μεριά του δρόμου, αλλά και το ότι το φανάρι είναι ανάποδα γυρισμένο προς τα εμάς, αφού τα αμάξια, εάν προσέξουμε, θα δούμε πως έρχονται προς τα εμάς. Επίσης σημαντικό είναι να προσέξουμε αυτά τα δύο αμάξια που στη συνέχεια ο Έντι θα τα κάνει στην άκρη για να περάσει ανάμεσά τους. Και τώρα που τα προσέξαμε αυτά, πάμε να προχωρήσουμε. Στο επόμενο καρέ όμως... τώρα λοιπόν βλέπουμε πως στα δεξιά βρίσκεται ένα αμάξι παρκαρισμένο και μάλιστα είναι παρκαρισμένο στην αντίθετη μεριά από αυτή που ερχόντουσαν τα αμάξια στο προηγούμενο πλάνο. Και το φανάρι τώρα κοιτάει προς τα εμάς. Όμως τα αμάξια, αυτά τα δύο αμάξια που σας είπα να προσέξετε πιο πριν, είναι στην ίδια ακριβώς θέση. Και σας ακούω να ρωτάτε γιατί συμβαίνει αυτό εδώ ρε Θωμά. Αυτό παιδιά είναι ολοφάνερο πως συνέβη γιατί χρειάστηκαν για τη συγκεκριμένη σκηνή να γίνουν πολλές λήψεις, όμως κατά λάθος κάποιες από αυτές γυρίστηκαν στην αντίθετη πλευρά του δρόμου. Και το δεύτερο λάθος παιδιά βρίσκεται σε αυτό εδώ το σημείο όπου ένα τζιπ παίρνει σβάρνα τον Έντι με τη μηχανή του, με τον πρώτο να καταλήγει στο οδόστρωμα και τη μηχανή να καταλήγει στα δεξιά του πάνω σε έναν κάδο. Όμως στο επόμενο κοντινό πλάνο η μηχανή τώρα βρίσκεται από πίσω του. Νούμερο 10. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο λάθος αυτής της ταινίας, όπου ο πιο κακός Venom περνάει σουβλάκι τον πρωταγωνιστή μας. Και βλέπουμε ότι το φούτερ του Έντι είναι τίγκα στο αίμα και θα έπρεπε να είναι και τρυπημένο. Λίγο μετά όμως που ο Έντι έχει αποτρέψει με τη βοήθεια του Venom την εκτόξευση του πυράβλου και πέφτει στη θάλασσα, βλέπουμε πως το φούτερ του είναι ολοκένουργιο και πεντακάθαρο. Πάμε όμως τώρα στη συνήθεια που έγινε λατρεία και στο λάθος που εσείς θα κρίνετε εάν είναι όντως λάθος ή όχι. Η ταινία, παιδιά, από την αρχή της μας δείχνει πως έχει ξεφύγει μια εξωγήινη γλίτσα και μεταφέρεται από σώμα σε σώμα με μεγάλη ευκολία και μένει στο κάθε σώμα για πολλές ώρες ή μέρες κιόλας. Στις δοκιμές όμως που γίνονται στα εργαστήρια βλέπουμε πως οι ίδιες εξωγήινες γλίτσες σκοτώνουν σχεδόν ακαριαία τους ξενιστές και οι ίδιοι επιστήμονες λένε πως δεν μπορούν να βρουν με τίποτα κατάλληλο ξενιστή. Ρε παιδιά, αποφασίστε για να ξέρουμε κι εμείς. Τελικά αυτές οι εξωγήινες γλίτσες αλλάζουν τα σώματα σαν τα μπουκάμισα ή θέλουν ένα εκλεκτό ξενιστή για να συμβιώσουν? Λάθος ή όχι, guys? Γράψτε μου στα σχόλια. Αυτά λοιπόν ήταν τα top 10 λάθη της ταινίας του anti-hero Venom, που εγώ συγκεκριμένα τη βρήκα διασκεδαστικότατη. Εσένα πώς σου φάνηκε το Venom? Σου άρεσε ή όχι? Μοιράσου το μαζί μου στα σχόλια. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε όλοι όμορφα.